Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια πολλά σε όλους. Έχετε πάει στην παρέλαση, δεν έχετε πάει, τι κάνετε, έχετε παρελάσει, δεν έχετε παρελάσει. Εμείς δεν έχουμε πάει, δυστυχώς. Πρώτον δεν προλάβαμε γιατί είχαμε μια μέρα, εντάξει, περισσότερο ο Ανδρέας και τα παιδιά θέλανε μια μέρα να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, γιατί η ρουτίνα μας είναι λίγο δύσκολη, οπότε δεν έχουμε άλλες μέρες να μπορέσουμε το πρωί να κοιμηθούμε παραπάνω, οπότε αποφασίσαμε ότι δεν θα πάμε. Είχε γίνει σε μας παρέλαση, ξέρω, είδαμε τώρα βασικά που περνάγαμε. Όπως σας είπα, είχα κλείσει τραπέζι να πάμε να φάμε. Πάμε στα Καλύβια, στη ταβέρνα το Τρίγωνο. Έχουμε πάει πολλές φορές εκεί και στα γενεθλιά μου και έτσι πηγαίναμε το καλοκαίρι μετά την παραλία και γενικά έχουμε πάει και μας αρέσει. Είναι μια από τις καλύτερες ταβέρνες εκεί στην περιοχή, γιατί έχει και άλλες πολλές ταβέρνες. Έχουμε πάει σε άλλες δύο και δεν μας άρεσε. Έτσι δεν είναι? Δεν ήταν ωραία τα φαγητά και ούτε εξυπηρέτηση και τα λοιπά. Αυτή όμως είναι πολύ ωραία. Μου λέει η κουμπάρα ότι διάβασε εκεί που της είπα εγώ για το Τρίγωνο, κατέβηκε κάτω και διάβαζε, ξέρεις, τις κριτικές, τα σχόλια και τα λοιπά, και λέει, γράφανε πολύ ότι είναι πολύ ωραία τα φαγητά και τα λοιπά, αλλά αργούνε πολύ η εξυπηρέτηση. Από όσο ξέρω εγώ και από όσο έχω δει, έχει πάρα πολλούς σερβιτόρους. Οι υπάλληλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, οπότε εντάξει, μπορεί να μην προλαβαίνω, ξέρω εγώ, να θέλεις να σου έπεσε ένα πιρούνι και να περιμένεις, ξέρω εγώ, αλλά τα φαγητά τα φέρνουν στην ώρα τους, δεν αργούν, δεν καθυστερούν, μια χαρά. Αν θα ήταν έτσι, θα σας έλεγα ότι δεν είναι καλά, γιατί όταν δεν μ' αρέσει, σας το λέω έτσι όπως είναι. Θα δούμε σήμερα πώς είναι, γιατί λογικά θα γίνεται χαμός. Εγώ τους πήρα τηλέφωνα, πότε πήρα εγώ, την Δευτέρα? Δευτέρα, και τους λέω θέλω να μου κλείσετε ένα τραπέζι για 10 άτομα και μου λέει μία και τέταρτο με μία μισή θα πρέπει να είστε εδώ. Λέω ότι γίνεται μετά τις 2 ή εντάξει, μία και τέταρτο είναι λίγο νωρίς θα φας μεσημεριανό όταν ξυπνάς κατά τις 11. Εντάξει, εγώ σηκώθηκα νωρίς γιατί έκανα μοντάζ, ξεκίνησε χτες να το κάνω μοντάζ, δεν το τελείωσα, δεν άντεχα άλλο, δεν μπορούσα. Οπότε τελείωσα το πρωί το μοντάζ, σας έκανα export, μετά το ανέβασα, ετοίμασα τα πάντα. Μεταλούστηκα, είχα δουλίτσες. Έβαψα και τα νύχια χτες το βράδυ κόκκινο, μου αρέσει το κόκκινο. Έβαψα και τα χείλη μου κόκκινα, φωτιά σήμερα. Οπότε αυτά. Μου λέει άμα θέλετε αργότερα θα πιάσετε ό,τι βρείτε. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα πιάσετε γιατί... Χαμούς θα γίνει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν έχει και καλό καιρό και θα είναι όλοι μέσα γιατί έχει πολλά τραπέζια έξω, αλλά λόγω καιρού φυσάει πολύ, παρόλο που έχει ήλιο φυσάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάμε στη παραλία, θα ήθελα πολύ να πάμε μια βολτίτσα, δεν ξέρω, θα δούμε, γιατί η Τόνια δεν είναι πάρα πολύ καλά, οπότε μπορεί να μην πάμε καθόλου, θα το δούμε αυτό μετά. Αυτό, πάμε λοιπόν να κάτσουμε. Και βλέπουμε, ελπίζουμε να περάσουμε ωραία. Θα είναι η αδελφή μου η Όλγα με τον Βιτάλη και με τον Αντώνη. Επίσης θα είναι η κουμπάρη μας, η Νονή του Βασίλη, η Ναταλία με τον Αλέξανδρο και η Αναστασία. Αυτά. Η Ναταλία. Ναι, η Ναταλία. Η Νονά σου, πώς τη λένε? Πώς λένε την Νονά σου? Γιατί εμείς τις λέμε Νατάσα. Είναι στα Ρώσικα, είναι Νατάσα. Οπότε, εντάξει, και εδώ λένε Νατάσα. Νατάσα, Νατάσα, δεν ξέρω. Είναι καμιά Νατάσα εδώ που με βλέπει, για γράψτε. Ή όλες είναι Ναταλίες? Αλλά και στα Ρώσικα, στο διαβατήριο και στα χαρτιά, νομίζω Ναταλία γράφεται. Δεν γράφεται Νατάσα. Νομίζω Ναταλία, θα τη ρωτήσω. Οπότε φύγαμε.
στην ταβέρνα, καλά χαμός γίνεται, ο κόσμος ήδη τρώει παϊδά για πρωί-πρωί και λέω πώς μπορούν να και τα τρώνε αυτά. Εκείνη η κυρία Όλγα. Εδώ είναι το νάκο μου. Εδώ είναι το νάκο μου. Εκείνο ο Βιτάλης ντράπηκε. Δεν μιλάει τώρα. Χρόνια πολλά. Γεια σου Αντώνη. Στο ίδιο χρώμα που είστε και οι δύο. Δεν είναι ίδιο χρώμα. Σχεδόν, κοραλί. Πιο κοραλί, εμένα είναι πορτοκαλί η θεία. Δεν αναγνωρίζει τα χρώματα. Ούτε πορτοκαλί. Ούτε πορτοκαλί. Κι όμως στο βίντεο δείχνει πορτοκαλί, αλλά. Έτσι είναι κοραλί. Στο βίντεο εδώ είναι ο Βασιλάκης, εδώ είναι ο Ανδρέας. Χάι! Και περιμένουμε τους άλλους για να παραγγείλουμε. Λοιπόν, ήρθαν και οι κουμπάροι μας. Αναστασία, hi! Είπαν ότι μοιάζουμε πάρα πολύ, ότι είμαστε σαν δίδυμες. Δεν μοιάζουμε καθόλου. Είμαι πιο όμορφη. Δεν πειράζει. Ναι, βέβαια. Ισχύει, ναι. Εδώ ήρθε το κοκορέτσι, το φάγαμε. Ναι, άστο εκεί είναι. Αυτό είναι δικό σας. Εδώ. Α, μας κεράσαν και λουκάνικο. Εδώ κοκορέτσι. Έχουμε πάρει 3 κοκορέτσια. Έχει από εκεί. Να σου πω, Ανδρέα, βάλε ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι από εκεί. Μοιρέσα το, να μην έχουμε πιάτα. Αυτό για να το κάνω πρέπει να το κόψω. Φέρ' το να το κάνω εγώ. Ήταν κατσικάκι. Τώρα είναι 2 κομματάκια. Ήταν ολόκληρο πιάτο. Αλλά είναι φοβερά, ε, τα παϊντάκια. Ωραία. Εδώ. Ωραίο το κατσικάκι. Μπράβο. Αντώνη, καλό. Τέλειο. Λοιπόν, εδώ να σας δείξω τα τελευταία που μας ήρθανε. Παϊντάκι κοτόπουλο. Από εκεί προβατίνα. Από εκεί κατσίκι παϊντάκι κάπου εκεί. Και άλλο ένα κοτόπουλο παϊντάκι κάπου εκεί. Οπότε έχουμε σκάσει. Είναι όλα τόσο ωραία. Κάπου εκεί στο κουμπάρο όλα. Είναι όλα φανταστικά ψημένα, τέλεια. Λοιπόν, φάγαμε, σκάσαμε, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Το τζιν μου πάει να σκάσει. Ήταν όλα τόσο ωραία, τόσο φανταστικά. Πολύ ωραία. Θα πει κάποιος πώς τα τρώτε όλα αυτά και όμως. Εντάξει, εγώ έτρωγα παϊντάκι κοτόπουλο, κοκορέτσι που μου αρέσει απίστευτα. Το κοκορέτσι εδώ είναι φοβερό. Δεν έχουμε τι να βάλουμε μέσα. 2-4-5 κομμάτια. Ο καθένας σε 5 κομμάτια και τελειώσαμε. Και παϊντάκι κατσικάκι έφαγα εγώ. Ο Βιτάλης με τον Αντώνη τρώγανε προβατίνα και τέτοια αυτά. Ορίστε, γεια, μας βγάζει φωτογραφία, Όλγα. Έλα, Αναστασία. Έχει καθήκο εδώ. Πολύ στραβά. Αυτό είναι έτσι, είναι προγραμματισμένο. Οπότε τώρα θα πάμε στην παραλία βόλτα και μετά θα πάμε, υπάρχει περίπτωση να πάμε στο σπίτι της Όλγας. Θα πάμε στο σπίτι της Όλγας. Λοιπόν, φύγαμε από την ταβέρνα. Καλά. Τι μπορούμε να πούμε? Καλή χώνεψη. Τέτοια. Τι, συμπεράσματα? Όχι, συμπεράσματα και πες κάτι. Κάτι. Εντάξει, καλή ήτανε. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Σας λέω, σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Ναι, είναι λίγο ακριβή, αλλά είναι φανταστική. Ταβέρνα, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο, λίγο αργήσανε. Αλλά δικαιολογείται αυτό, γιατί σας λέμε ότι ήταν είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό. Χαμός γινότανε. Αλλά τα φαγητά τα ψημένα έχουν συνήθως. Παϊδάκια, μπιφτέκια, μπριζόλες κτλ. Τα κρέατα ήταν καλά. Ναι. Είναι καταπληκτικά. Και πατάτες φρέσκες, τηγανισμένες. Είναι πάρα πολύ ωραίες πατάτες. Κομμένες δεν είναι προ-τηγανισμένες οι πατάτες. Ξέρετε που είναι κλασικές συνηθισμένες που είναι σε όλες τις ταβέρνες. Είναι πατάτες έτσι στρογγυλές, φανταστικές.
και σαλάτες, όλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας την προτείνω, τη ταβέρνα, το Τρίχωνο, ανεπιφύλακτα. Δεν είναι sponsor, δεν μου πληρώνουν, πληρώσαν πολλά λεφτά. Για 10 άτομα που ήμασταν, πληρώσαμε πόσα, 200 και, ναι, 200 και ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά είναι πολύ ωραία. Οπότε αυτά, πάμε τώρα. Τα παιδάκια μας πήγαν με τους κουμπάρους και πάμε βόλτα στη παραλία και μετά θα πάμε στην αδελφή μου. Έχουμε μεγάλη μέρα σήμερα. Είπαμε εδώ, μετά την πλατεία. Πού είναι? Δεν ξέρω πού είναι, μήπως ακόμα δεν έχουν βγει όλοι. Οπότε θα σας πάρουμε και εσάς μαζί μας. Θα περάσετε ωραία σήμερα. Δεν θα κάνουμε δουλίτσες, δεν θα κάνουμε καθαριότητα, ούτε διακόσμηση, ούτε τίποτα. Θα είμαστε όλη μέρα κάπως έτσι. Βόλτες, ρουτίνες κτλ. Πού είναι, παιδί μου? Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Εμείς έχουμε μαζί μας και το θερμό με καφέ. Έχουμε και παϊντάκια κοτόπουλο που μας περίσσεψαν, πήραμε. Έχω και εδώ καφέ, είχα πάρει μαζί μου όταν έφυγα, βλέπετε. Έχω και τα σοκολατάκια, έχουμε και νεράκι. Ένας έρχεται. Ποιος είναι, ο κουμπαρός? Α, όχι, όχι, λάθος. Όχι, δεν είναι κανένας. Οπότε αυτά προς το παρόν. Ξεκίνησε η μέρα λίγο δύσκολα, γιατί η Τόνια σας είπα ότι δεν ήταν πολύ καλά από την αρχή. Εντάξει, τώρα καλά, είναι μια χαρά. Αυτά. Όταν θα σταματήσουμε θα σας δείξω πάλι και μετά όταν θα φτάσουμε στην αδελφή μου εκεί θα πίνουμε καφετάκι, τσαγάκι, ό,τι θέλει ο καθένας. Ο Βιτάλης έχει φτιάξει μια τούρτα καρύντας με τέτοιο, πώς το λένε, όχι με ζάχαρη, με πώς λέγεται, στέβια, γιατί αυτοί δεν τρώνε ζάχαρη καθόλου, ούτε ο Αντώνης, ούτε ο αδελφή μου, ούτε ο Βιτάλης. Λοιπόν, φαίνεται ότι πρέπει να κλείσεις και να πάρεις τη αδελφή σου τηλέφωνο για να δεις που είναι. Ναι, μισό λεπτάκι. Όπως έχει καταλάβει, η αδελφή μου από πέρσι που είχε έρθει σε μένα έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Εγώ έχω παχύνει, αλλά η αδελφή μου έχει αδυνατήσει. Οπότε κλείνω τώρα, πάω να πάρω τηλέφωνο και τα λέμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, μαζευτήκαμε όλοι μαζί, βγήκαμε τώρα παραλία εκεί. Έχω κάτι χρόνια, πολλά χρόνια να έρθω από εδώ, από αυτό τον δρόμο. Έτσι δεν είναι, πολλά χρόνια, μπορώ να πω και 10 χρόνια. Είναι ωραίος δρόμος, αλλά είναι επικίνδυνος δρόμος, εδώ πάντα γίνονται ατυχήματα, αλλά είναι πολύ ωραία, η θάλασσα είναι από τη μία, η πόλη είναι από την άλλη, δέντρα, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Οπότε αυτό, πάμε προς τη θάλασσα κάπου, θα σταματήσουμε, δεν ξέρω πού, η Βάρκιζα, η Βούλα, να τραβήξουμε καμιά φωτογραφία στην παραλία ή να κάτσουμε λίγο, θα δούμε. Έχει πάρα πολύ αέρα, φυσάει πάρα πολύ. Αλλά η θάλασσα δεν είναι πολύ άγρια, είναι ωραία. Γιατί φυσάει απ' έξω. Ναι, φυσάει απ' έξω, που ξέρετε δεν κάνει πολύ κύμα, αλλά είναι ωραία. Μπορεί να βρούμε καμιά παραλία, ξέρετε, να κλείνει λίγο. Κάποιος μου παίρνει τηλέφωνο, κλείνω. Επειδή με πήρε τηλέφωνο ο Βιτάλης, έκλεισα. Λέει πού να σταματήσουμε, λέω ότι ξέρω εγώ από εδώ. Αυτοί πήγαιναν συνέχεια από εδώ και οι κουμπάροι όταν φεύγουν από την παραλία, όταν πηγαίναμε μαζί παραλία, Λαγκωνής ή Ανάβη σου από εκεί, εμείς δεν ξέρουμε από εδώ. Οπότε του λέω όπου θέλεις εκεί θα σταματήσεις. Θα σας τραβήξω λίγο τώρα, ακόμα δεν έχει τίποτα να σας δείξω εδώ. Όταν θα πούμε έτσι λίγο πιο εκεί θα είναι πιο ωραίο, οπότε θα σας δείξω λίγο τον δρόμο. Αν κάποιος δεν έχει έρθει καθόλου Αθήνα, δεν γνωρίζει εδώ παραλιακή γενικά τους δρόμους, τη θάλασσα, θα σας φαίνεται ό,τι και να σας δείξω, θα σας φαίνεται ωραίο. Εμείς που, παρόλο που παλιά, εγώ πήγαινα παλιά επειδή δούλευα Ανάβησο, συνέχεια με το λεωφορείο πήγαινα από εδώ, οπότε δεν μου φαίνεται κάτι περίεργο, παρόλο που έχω πολλά χρόνια να πάω, αλλά εντάξει, είναι, ξέρετε, γνωστό το μέρος. Εσύ, Ανδρέα, πώς φαίνεται? Κανονικά. Τι ακούγεται, κάτι ακούγεται. Πέτρες. Εδώ ωραία είναι κάποιο νησάκι, δεν ξέρω τι. Από εκεί είναι η θάλασσα, από εδώ είναι βουνό. Ναι, πόλη, σπίτια κτλ. Αλλά είναι όμορφα, είναι, ό,τι και να πούμε είναι όμορφα εδώ, δεν ξέρω. Παρόλο που η θάλασσα ακόμα εδώ είναι καθαρή, όσο πάει πιο κοντά στο Πειραιά, προς την Κλεφάδα, προς τα εκεί, δεν είναι καθαρή καθόλου η θάλασσα, αλλά είναι όμορφα. Είναι τα σπίτια εκεί, αν έχουν φέει τη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι και ακριβά, είναι και ωραία, αλλά η θάλασσα είναι βρώμικη, δεν το προτείνω. Από Λαγκωνίση και μετά, όσο πάει, η θάλασσα είναι πιο καθαρή.
εκεί που πηγαίναμε εμείς, στο Ανάβησο, στο Φιμάρι, εκεί είναι πάρα πολύ καλή θάλασσα. Μας το είπε ένας κύριος, μεγάλος κύριος, σας το έχω πει αυτό κάποια στιγμή σε κάποιο βίντεο, δεν θυμάμαι. Μεγάλος κύριος, στην παραλία έτσι μέσα στη θάλασσα μας έπιασε κουβέντα, ξέρω εγώ, 70χρονος. Λέει, εδώ είναι η πιο ωραία θάλασσα. Αυτός μένει Νέα Σμύρνη, αλλά είχε το εκεί εξοχικό. Αυτός, το έχω πει σε κάποια παλιά βίντεο, εντάξει. Γεια σου! Να σας δείξω τώρα. Γεια σου, αγάπη μου! Γεια! Μας χαιρετούσε ο Βασίλης από το αυτοκίνητο του κουμπάρου. Είναι τόσο ωραία να τους βλέπεις έτσι από μακριά. Δεν ξέρω. Ήδη μου λείπουνε. Όταν είναι μαζί, ξέρεις, νευριάζεις. Πολλές φορές αγχώνεσαι, πολλές φορές πάνε τα νεύρα. Αλλά λίγο να σου λείπουνε, σου φαίνεται, δεν ξέρω, είναι τα παιδιά, είναι η χαρά, είναι η υγεία, είναι τα πάντα. Έτσι δεν είναι? Παρόλο που μας κουράζουνε, παρόλο που μας νευριάζουνε, παρόλο που μας αγχώνονται, γιατί είναι, έχουμε και προβλήματα, μην νομίζετε, δεν είναι όλα έτσι όπως τα δείχνουμε στα βίντεο, δεν είναι όλα έτσι τόσο όμορφα. Όλοι έχουμε τα ίδια πράγματα, όλοι έχουμε την ίδια αγωνία, τα ίδια προβλήματα. Ό,τι έχετε εσείς που μας βλέπετε, τα ίδια έχουμε και εμείς. Εντάξει, μπορεί σε κάποιον να είναι λίγο διαφορετικό, μπορεί σε κάποιον να είναι λίγο πιο αλλιώς, αλλά τα παιδιά σε όλες τις οικογένειες είναι παιδιά. Ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, θα γυρίσω τώρα την κάμερα να σας δείξω λίγο τον δρόμο. Εδώ είναι ωραία. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Λοιπόν, σταματήσαμε, αλλά εδώ φυσάει τόσο πολύ. Πάμε να τραβήξουμε καμιά φωτογραφία και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Εδώ όλοι, όλοι, όλοι παρέα. Γεια σου το Μάκο. Γεια σου το κορίτσι μου, το κορίτσιο. Πώς πήγατε με το κουμπάρο? Καλά. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. Από εκεί είναι ο δρόμος, παραλία εκεί. Και από εδώ είναι η θάλασσα και όλη η παρέα μας. Ο Ανδρέας καφέ από το σπίτι πήρε, αλλά δεν πήρε, κοίτα το λέρωσε το φάνο, αλλά δεν πήρε ποτηράκια. Και λέμε πώς θα πίνουμε καφέ τώρα, δεν ξέρουμε. Η κουμπάρα λέει ότι θα φάει σοκολατάκια μόνο. Wow. Αχ, κοιτάξτε το παράδεισο. Α, εδώ είναι. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, ο Ανδρέας βάζει καφέ. Ανδρέα, κι εγώ θέλω. Αγάπη μου. Θέλω κι εγώ. Κοιτάξτε παραλία κάτω, καταπληκτική. Υπέροχη. Πολύ ωραία δεν είναι, Ανδρέα? Φανταστική. Πότε θα με φέρεις εδώ? Αλλά εδώ πρέπει να έρθουμε οι δυο μας, Πόσο κόσμο θα έχει. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Σένα. Βασιλάκι, τι είναι αγόρι μου.
Κουράστηκες, ωραίος ο καφές. Ωραίο το έφτιαξα. Ναι, ναι. Εσύ, ναι, ναι, εσύ, εσύ. Τι νομίζεις, τι είμαι εγώ δηλαδή. Ο Αντώνης μου λέει, θεία, πώς πας έτσι. Μια χαρά πηγαίνω, τι νομίζεις. Αντώνη, η θεία σου είναι ακόμα, ου. Βουάου. Βουάου, βουάου, βουάου. One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love, take for you to love me? What's it gonna take for you to show, take for you to show feels, yeah. I've been trying to take it slow, but my patience low. Think it's time you let me know. Εδώ η family, εδώ η αδελφή μου με το Αντώνη κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι. Αντώνη, Αντώνη. Κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι. Η κυρία Όλγα ποζάρει. Πάμε. Σόι να σου τύχει. Σόι να σου τύχει, πες. Αφροντίτη. Αφροντίτη. Κοριτσάκι όμορφο, πού πας. Ο Αντώνης, κοίτα, πάει πίσω από τον Αντώνη, ανησυχεί. Ανησυχεί, πού πάει ο Αντώνης, κοίτα εκεί. Εγώ σκαρφαλώνα. Summer's over, still getting nowhere, yeah. If winter blows here, baby, I fear we gon' disappear. Do you even want me, do you even worry that I'm gonna love somebody else? Do you think about me when you're feeling lonely? Φύγαμε από την παραλία, καλά, είναι φανταστικά. Μας έχουν δείξει εκεί που κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι. Τι... Ναι. Αυτό πρέπει να είναι στις Βάρκιζες. Βάρκιζα, ναι, είναι εδώ. Εντάξει, εδώ μαζεύει πολύ κόσμο. Είναι το πλάζ. Πώς λέγεται αυτή η παραλία εδώ, το πολύ γνωστή που έχει είσοδο. Για μπανάκι. Για μπανάκι, κάπως, δεν θυμάμαι. Έχει τέλος και πάντων. Το άλλο, το μοχίτο μου φαίνεται λίγο. Είναι κάποια παραλία εδώ, τέλος πάντων, δεν Βάρκιζα. Αυτή που μου άρεσε, που μας έδειξε η αδελφή μου, πολύ ωραία είναι, και ένα σταυράκι, πηγαίνουν, κάθονται εκεί, κάνουν μπανάκι, πολύ όμορφα. Ωραία είναι, θάλασσα είναι πάντα και το χειμώνα, αν έχει καλό καιρό και δεν κάνει κρύο και δεν βρέχει, είναι φανταστικά. Καλά, πώς τρέχουν εδώ στην παραλιακή κάποιοι, δεν φαντάζεστε, δεν ξέρω, δεν... Και έχουν σκοτωθεί τόσα άτομα εδώ και έχουν σκοτωθεί πολύ διάσημοι εδώ και τώρα τελευταία, ξέρετε, γνωρίστε πάρα πολύ καλά ποιος σκοτώθηκε σε αυτόν τον τρόπο. Όχι, Παναγιά μου, τι ήταν αυτό. Είναι τραγική, δεν ξέρω. Αυτοί που τρέχουν έτσι, δεν ξέρω, δεν φοβούνται, δεν έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά είναι. Περνάγαμε με τώρα με την κουμπάρα, γιατί ο Ανδρέας με τους υπόλοιπους πήγαν πιο μπροστά, εμείς στο φανάρι. Καλά, ένα αυτοκίνητο ήταν. Δεν ξέρω. Λίγο να του ξέφυγε, θα μας έπαιρνε μαζί του. Είναι τραγικό, είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βάρκιζα, έχω να έρθει Βάρκιζα εδώ. Είναι. Ναι, και εγώ πάρα πολύ έχω καιρό. Πάρα εδώ, πολύ καιρό εδώ Βάρκιζα. Πώς λέγεται εδώ η παραλία? Για μπανάκι. Για μπανάκι. Ναι, αυτό λέγεται για μπανάκι. Ναι. Οπότε αυτό, πάμε στο σπίτι της Όλγας να πίνουμε. Εμείς ήπιαμε το καφεντάκι μας στην παραλία. Εγώ καφέ δεν θα. Και εγώ ούτε δεν θα πιω άλλο. Εντάξει, έχω πιει σήμερα αρκετά. Καλά, περάσαμε ήδη πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, μου άρεσε αυτή η μέρα. Είναι και μεγάλη,
να μας φαίνεται. Αύριο δεν θα μπορέσουν να περπατήσουν όλοι από τόσο φαΐ. Πόσο κόσμο είχε σε αυτή τη ταβέρνα. Χαμός. Και όχι μόνο σε αυτή. Σε όλες τις ταβέρνες. Καλά, αύριο ο κόσμος φαΐ είναι αρρωστημένος από τόσο φαΐ. Από τα παϊδάκια. Αύριο μισή να πάνε στις δουλειές. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Μακάρι να μπορεί ο κόσμος πάντα έτσι να βγαίνει, να περνάει όμορφα, να βρίσκεται με τα αγαπημένα του πρόσωπα, να είναι όμορφο όλο αυτό, να μην έχουμε αυτή τη ρουτίνα, τη δύσκολη, κανένας να μην την έχει. Μακάρι να έχουν όλη τη δυνατότητα να βγαίνουν, να κάφονται, να περνάνε όμορφα, γιατί η ζωή είναι τόσο ντάμικρη, πολύ μικρή δυστυχώς. Και δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να τη χορτάσουμε, οπότε εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχουν όλοι να περάσουν όμορφα. Grill House Βάρκιζα. Όπου παλιά εδώ θυμάμαι 2-3 φορές την εβδομάδα περνούσε, τώρα μου φαίνεται σαν όνειρο. Λοιπόν, κλείνω και όταν φτάσουμε εκεί, ό,τι θα έχουμε θα σας δείξουμε. Σήμερα έτσι έξω, πολύ ωραία. Ελπίζουμε να σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι και τέτοιο είδος βιντεάκι, να μην έχουμε μόνο δουλειές. Γιατί εντάξει, καλές είναι δουλειές, αλλά καμιά φορά χρειάζεται και ξεκούραση, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος χρειάζεται και να ξεκουράζεται και να ξεχνιέται και να περνάει όμορφα. Λατίνι, τι είναι αυτό? Ταβέρνα, καφετέρια. Ωραία είναι εδώ να έχεις σπίτι και να βλέπεις όλη αυτή τη θέα εδώ, από εκεί είναι θάλασσα. Φανταστικά να έχεις εδώ κανένα διαμέρισμα. Fantastic! Καλύτερα να αργείς παρά να βιαστείς και να μην φτάσεις. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν φαντάστηκα καν ότι σήμερα θα βρεθώ εδώ. Αλλά εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφη περιοχή. Δεν είναι φανταστικά?
Λοιπόν, φτάσαμε στο σπίτι της Όλγας και πάμε εδώ να δούμε το νέο room tour του. Κύριε Αντώνη, ναι, να μας δείξει ο Αντωνάκη. Αλλάξαν το δωμάτιο, ήταν μεγάλος ο Αντώνης και τώρα ήθελε να το αλλάξει. Wow, το κρεβάτι φοβερό. Το κρεβάτι φοβερό. Δεν πειράζει, εντάξει. Εδώ τα κορίτσια τα έχουν κάνει. Αναστασία, περίμενα να το τραβήξω. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Με αυτό το παντελόνι είχε πέσει μέσα στα χώματα. Για να μην στο κρεβάτι. Το κρεβάτι είναι ντίβα, ε, Αντώνη. Ο μπαμπάς δεν το έχει φτιάξει το κρεβάτι. Πολύ ωραίο. Φοβερό κρεβάτι. Με σερτάρια, με... Φοβερό, ε! Διαφήμιση κάνε. Πολύ διαφήμιση, κοιτάξτε εδώ. Διαφήμιση. Φοβερό. Κι όμως, πολύ ωραίο έχει γίνει το δωμάτιο, πολύ πιο μεγάλο. Και τα έπιπλα... Πιο μεγάλο έχει γίνει, τι λες τώρα, δείχνει πολύ πιο μεγάλο. Και τα έπιπλα τα έχει φτιάξει ο Βιτάλης. Έγινε. Όλγα, τα έπιπλα τα έχει φτιάξει ο Βιτάλης, αυτά. Ναι, όλα και το γράφει. Και τα... Τα αυτά εδώ, το γραφείο, τα έχει φτιάξει ο Βιτάλης, όλα μόνος του. Μπράβο. Ωραίο, πιο μεγάλο είναι, Αντώνια, τώρα, ε, δείχνει πιο... Όχι, Τόνια, πιο μεγάλο δείχνει, πιο ανοιχτό. Επειδή είναι όλα άσπρα. Οπότε, έτσι, Βασίλη, σταμάτα λίγο. Αντώνια, εσύ με το πορτοκαλί χαλάς το ντεκόρ του ντοματίου. Όλα είναι άσπρο, γκρι και το πορτοκαλί εδώ μας ενοχλεί. Η Τόνια εδώ ταιριάζει. Μην το ξεστρώνεις, Αναστασία, έλα. Είναι τόσο ωραίο, είναι φανταστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το κρεβάτι είναι τεράστιο. Γιατί είναι, το έχουν φτιάξει και στα μέτρα του Αντώνια. Και ο Αντώνιας είναι σχεδόν 2 μέτρα, ε. Ντόνια. Και καφρέφτη. Α, εγώ θέλω στο σπίτι τέτοιο καφρέφτη. Να κάθομαι εδώ και να τραβάω τα αντισήματα. Να σας δείχνω το outfit μου. Καθημερινά, ωραίο δεν είναι. Τέλειο. Τόνια, θες και εσύ τέτοιο. Ολόσωμο, καφρέφτη. Ε, σας αρέσει. Για πάμε να δείξουμε. Μισό λεπτάκι, με τη σειρά. Πάω πρώτα εγώ, μετά εσείς, πάμε. Έτσι φοράω σήμερα μαύρο τζιν. Μαύρο τίσερτ και πουκάμισο καρό. Επόμενη, τι φοράς, Τόνια. Μαύρο τζιν σκισμένο, ζιβάγο. Φύγε μας χαλά στη πασαρέλα. Και μαύρη ζακέτα. Πάμε, Αναστασία, επόμενη. Μαύρο τζιν. Έλα, όμορφα. Όμορφα, ζιβάγο. Και αυτά. Λοιπόν, λίγο φάγαμε. Θα φάμε και τούρτα. Για πες μας, Βιτάλη, τι τούρτα είναι αυτή. Ο Βιτάλης δεν φτιάχνει μόνο έπιπλα, κρεβάτια και γραφεία, φτιάχνει και τούρτες. Τι τούρτα είναι αυτή, Βιτάλη, για πες είναι μας. Είναι μυστικό, δεν μπορεί να σου πει. Ε, είναι χωρίς ζάχαρη, με στέβια και είναι νομίζω τούρτα καρύντας. Σωστά. Με αλεύρι καρύντας. Καρύντας, με. Με αλεύρι καρύντας. Ε, καρύντας, εντάξει, φαντάζομαι ότι έχει και γεύση καρύντας, όχι, Αντώνη. Όχι, εδώ ο Αντώνης κουνάει το κεφάλι. Εντάξει, θα δοκιμάσουμε και θα πούμε. Και θα πούμε το κρασάκι το αγαπημένο, αυτό που το έχω διαφημίσει και τώρα δεν το βρίσκω στο Lidl. Λιγότερο να μιλάς. Ναι, μου το πήρατε όλο, δεν υπάρχει τώρα στο Lidl. Όπου πάμε δεν βρίσκουμε, το όλο το αγοράσατε. Εσύ τι φέρνεις? Καφέ, η τούρτα είναι χωρίς γλουτένη και χωρίς ζάχαρη. Μάλιστα, σωστή διατροφή, παιδιά, σωστή διατροφή. Σκάσαμε με τα παεντάκια και το... Ξέρεις τι, όπως... Δεν έχεις δοκιμάσει. Όπως είναι τρώνε του σκασμού παϊντάκια, μπιφτέκια και μετά... Και όχι, και μετά πίνουν κοκακόλα ζύρο. Έτσι και εμείς, light. Έτσι και εμείς. Σκάσαμε από παϊντάκια, προβατίνα και διάφορο και τώρα δάμε τούρτα χωρίς ζάχαρη. Light. Αφροδίτη, τι λες? Σωστή? Πολύ σωστή. Ναι, μωρέ. Εδώ το κρεβάτι της. Thank you.
Εδώ λοιπόν ο κουμπάρος πίνει τσάι με κρόκο Κοζάνης. Έχω μια συνδρομήτρια που μένει στη Κοζάνη. Γεια σου Σοφία, φιλάκια πολλά. Που λέει ότι μαζεύει και μου λέει θα σου στείλω τέτοιο κρόκο Κοζάνης. Εμείς από τα βιολογικά πέρα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο, εγώ δεν ήξερα ότι μεγαλώνει και στην Ελλάδα και όμως έμαθα, μου στείλε και μου έδειξε και βιντεάκι πως μαζεύει. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο, εγώ ξέρω, εγώ το έβαζα στο κρέας. Μαγείρευα κρέας με το κρόκο Κοζάνη. Βασίλη, πώς και με το ρίξε. Γυρίσαμε σπίτι, τι ωραία που περάσαμε σήμερα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε έτσι όλοι μαζί. Α, βασικά όχι τώρα, τα γενέθλια του Βασίλη, αλλά ήμασταν σπίτι. Αυτό που είχαμε βγει έξω, μετά πήγαμε παραλία όλοι μαζί. Μετά πήγαμε πάλι στο σπίτι της αδελφής μου. Περάσαμε καταπληκτικά, γελάσαμε, φάγαμε, ήπιαμε, ήταν μια υπέροχη μέρα. Τι είναι Μάι? Μάι! Σου λείψαμε. Μάι, όλα καλά. Όλα καλά. Μας περίμενε εδώ στην πόρτα. Να, όταν ήρθαμε, ναι. Να το, κοιτάξτε εδώ. Οπ, 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 έπεσες. Έλα εδώ, μωρέ, έλα εδώ. Έλα εδώ, αγάπη μου. Αγάπη μου. Έλα εδώ. Εντόπισε όλους. Γεια σας. Γεια σας. Μας περίμενε το καημένο. Παλιά ανέβαινε στο έπιπλο. Και τώρα που δεν μπορεί να ανέβει... Στο έπιπλο περιμένει κάτω και νιαουρίζει μάω και μάω, γιατί μας ακούει από το ασανσέρ που ερχόμαστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο που ξέρετε ότι κάποιος σας περιμένει στο σπίτι. Ναι μωρέ, κοιτάξτε την γλυκιά φάτσα. Ναι, ήρθε στη μαμά μου έσως όταν άκουσε ότι η μαμά τρεβάει βίντεο. Γεια σου Τόνια, όλα καλά, πέρασες ωραία? Ναι, καταπληκτικά. Γιατί δεν πας να κάνεις τα μαθήματα? Έλα, φύγε. Έχει να κάνει κάποια μαθήματα. Μάι, θα... Βασίλη, Μάι, θα πέσεις κάτω. Θα πέσεις κάτω. Πού πας, πας έξω. Πάει... Θέλει να πάει στον μπαμπά. Τόνια, άνοιξε το να πάει στον μπαμπά. Θέλει να κατέβει. Έλα, πήγαινε κάτω. Θέλει να πάει έξω στον μπαλκόνι. Άνοιξε το να πάει στον μπαμπά. Οπότε τώρα βραδινή ρουτίνα. Ο Βασίλης πήγε να φτιάξει το κουτί που σας είπα. Τελικά δεν το φτιάξαμε. Του φέρε ο Ανδρέας από την δουλειά ένα κουτάκι. Έτοιμο, φτιαγμένο. Από καρτόνι, οπότε θα πάει να φτιάξει το κουτί της Παντόρας με τις συμφορές. Η Τόνια πάει να κάνει κάποια επιπλέον μαθήματα που έχει, δεν τα έχει κάνει χτες. Έχει πάει βόλτα με τις φίλες της, μετά έχει αγγλικά και τώρα θα κάτσει να κάνει τα μαθήματα. Οπότε μετά πάμε για μπανάκι και ύπνο, αύριο πάλι σχολείο. Καλό είναι ότι ξέρετε τι, δεν ήταν Σαββατοκύριακο και αύριο είναι Παρασκευή και μετά πάλι Σαββατοκύριακο. Είναι ωραίο αυτό. Φαντάζομαι τώρα να ήταν αύριο Δευτέρα. Δύσκολα. Θα ήταν απίστευτα δύσκολη μέρα. Αλλά ευτυχώς που είναι Παρασκευή και ξέρω ότι μετά θα είναι ο Ανδρέας σπίτι, μετά θα είναι τα παιδιά σπίτι. Εντάξει, κρυώνεις? Δεν θέλεις να είσαι μέσα? Έξω. Μάι, κρυώνεις έξω? Πάει μέσα, δεν μου μιλάει. Οπότε εγώ εδώ θα κλείσω το βλογκάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για την διακόσμηση και τα λεφτά. Κάποιος μου λέει αυτός σαν σωλήνας είναι. Μπορεί σε κάποιον να μην το αρέσει. Εμένα προς το παρόν μου αρέσει. Μπορεί να είναι περίεργο, αλλά είναι επειδή είναι φυσικό. Κοιτάξτε εδώ. Επειδή είναι, το έχω βρει εγώ, το έχω φτιάξει εγώ, μου αρέσει. Κάτι περίεργο. Δεν πειράζει, σε λίγο μπορεί να μην το θέλω, να το βγάλω στο μπαλκόνι κάτι, έτσι για λίγο. Και στο τζάκι ταιριάζει, ξέρετε, ξύλο και στο τζάκι όλα, μια χαρά είναι μαζί με την κολοκύφα μου. Τέλεια.
Αυτά λοιπόν, οπότε σας χαιρετώ, σας φιλώ, να περνάτε όμορφα, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι, να ξεκουραστείτε, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, υγεία, χαρά, βλέπω τα κρούσματα αυξάνονται, δεν ξέρω, δεν μας αφήνει αυτός ο κορονοϊός με τίποτα, όλο και εμβόλια κάναμε και δεν ξέρω τι άλλο κάνουμε και πάλι είναι πολλά τα κρούσματα, είναι πολλές απώλειες, κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα. Τι έγινε, οπότε φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye!